Επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Γιανακούρη. Τα τελευταία 20 χρόνια δουλεύει ως εκπαιδευτικός στην εκπαιδευτήρια Δούκα και συμμετέχει στη σχεδίαση, είχε συμμετάσχει στη σχεδίαση του μαθητικού υπολογιστή 1:1 και σχεδίαση μαθηματικών βιβλίων. Κυρία Γιανακούρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα πλέον. Παρακολουθώντας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, να ζητούσα πάντοτε τον άνθρωπο που θα μιλούσε τη γλώσσα των εκπαιδευτικών. Με ενδιέφερε να μάθω πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη όλα αυτά που οι σοφοί της εκπαίδευσης πρέσβευαν, όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θεωρίες που με μεγάλη ευκολία και άνεση κάθε ομιλητής αναφέρει ως πηγές έμπνευσης. Δεκάδες 38 ονόματα και εκατοντάδες απόψεις, τις οποίες όποιος πραγματικά θα ήθελε να λέγεται εκπαιδευτικός, θα πρέπει έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή στη ζωή του να έχει μελετήσει. Την πρώτη φορά που παρουσίασα μια εισήγηση σε συνέδριο, δεν μπόρεσα να αποφύγω την πεπατημένη. Παραπομπές, αναφορές σε βιβλιογραφίες, κανένα δύο προτάσεις. Σήμερα για πρώτη φορά μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό που πραγματικά αισθάνομαι. Ποτέ δεν είχα τη δεξιότητα της απομνημόνευσης και τη φωτογραφική μνήμη ώστε να αναφέρομαι ανά πάσα στιγμή στους διαπρεπείς γνώστες της εκπαίδευσης. Δεν είμαι χαρισματική με την ευρεία ημί έννοια. Είμαι δασκάλα. Είμαι μια εκπαιδευτικός που 27 χρόνια υπηρετώ το λειτουργήμα που επέλεξα. Μέσα από σωστά και λάθη, πειραματισμούς, δοκιμές, επιτυχημένες και αποτυχημένες απόπειρες αλλαγών, θέλω να πιστεύω ότι έμαθα να διδάσκω παιδιά. Παιδιά με δυσκολίες, παιδιά με ανησυχίες, παιδιά δύστροπα, ζωηρά και παιδιά χαρισματικά. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους. Αυτό που ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, αυτό έγινε ευτυχώς και το επάγγελμά μου. Όμως είμαι διπλά τυχερή γιατί δουλεύω σε ένα σχολείο που μπορεί να βλέπει μακριά. Ένα σχολείο με όραμα που εκτός από τους μαθητές του ξέρει να διδάσκει και τους εκπαιδευτικούς του. Έτσι έμαθα να χειρίζομαι υπολογιστές. Έμαθα να συνδυάζω παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και κυρίως συνειδητοποίησα ότι κάθε ζευγάρι μάτια που με κοιτάζει στην τάξη μου έχει και αυτό κάτι να μου διδάξει. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα, συνειδητοποίησα και το οποίο είναι και το βασικό πιστεύω προβάλλει τα τελευταία χρόνια το σχολείο μου, είναι ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό. Μέσα στην τάξη των 20 έως και 25 παλαιότερα και 30 μαθητών, ο κάθε εκπαιδευτικός έχει να αντιμετωπίσει 20, 25, 30 μονάδες. Ένα πλήθος παιδιών που κουβαλάει το δικό του φορτίο μάθησης. Ένα πλήθος παιδιών που το καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τη δική του δυναμική, το δικό του μοναδικό τρόπο να προσλαμβάνει και να επεξεργάζεται τη γνώση. Νιώθω όμως ότι όσα αναφέρω μέχρι τώρα δεν έχουν να προσθέσουν κάτι στη γνώση ή στην εμπειρία σας, οπότε θα προσπαθήσω να φανώ έστω και λίγο χρήσιμη. Σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό. Πιστεύω ότι όσοι βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα μοιραζόμαστε ένα κοινό όνειρο που αποτελεί και κοινό στόχο. Θέλουμε ένα σχολείο που ο κάθε μαθητής να μπορεί να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει. Θέλουμε ένα σχολείο που θα παρέχει σε κάθε παιδί όλα τα εφόδια για να μπορεί να προχωρήσει και ένα βήμα πιο μακριά. Θέλουμε ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται από τα αναλυτικά προγράμματα, που θα μπορεί να προσφέρει γνώσεις αλλά και δεξιότητες και αξίες. Στο σχολείο μας, στα εκπαιδευτήρια Δούκα, προσφέρουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που πλησιάζει πολύ το μοντέλο που ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ξεχωριστή θέση κατέχουν οι διαθεματικές εργασίες, με τις οποίες επιδιώκουμε να επεξεργαστούν οι μαθητές μας ένα σημαντικό ζήτημα. Όπως για παράδειγμα η μικρασιατική καταστροφή, οι ηρωές της μυθολογίας, η μουσιακή αγωγή, τη διατροφή, μέσα από τόσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Προσπαθούμε δηλαδή να δείξουμε στην πράξη πως η γνώση είναι σφαιρική. Απαιτείται τη συνεργασία όλων των επιστημονικών κλάδων. Στην έκτη τάξη, μια από τις βασικές μας διαθεματικές εργασίες αφορά στη διατροφή. Φυσικά, η επιλογή του θέματος μόνο τυχαία δεν είναι, εκτός του ότι αποτελεί μια ολόκληρη ενότητα του μαθήματος της γλώσσας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές αυτή την ηλικία, όπου αρχίζουν να ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με την εικόνα τους και την εξωτερική τους εμφάνιση. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την πολύτιμη βοήθεια της τεχνολογίας, ένα ταξίδι με πολλούς σταθμούς, που ο καθένας τους είχε κάτι σπουδαίο να προσφέρει στους μαθητές μας.
διάβασαν, ρώτησαν, μελέτησαν, προβληματίστηκαν, πειραματίστηκαν, συζήτησαν, διαφώνησαν, εργάστηκαν σε ομάδες και πάνω απ' όλα ανέλαβαν ρόλους. Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ας δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα. Φανταστείτε μια τάξη όπου κάθε μαθητής της 6ης Δημοτικού έχει μπροστά του ένα υπολογιστή ή ένα iPad, κάπως έτσι. Τώρα φανταστείτε ότι έχει φτάσει η στιγμή να διδάξετε ένα μάθημα που εκ πρώτης όψης τουλάχιστον φαίνεται αρκετά δύσκολο και ξένο σε σχέση με τις εμπειρίες των μαθητών. Μαθηματικά, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Αυτό που θα περίμενε κανείς θα ήταν να ζητηθεί από τους μαθητές να ανοίξουν το βιβλίο των μαθηματικών, να παρακολουθήσουν στον πίνακα την επίλυση κάποιας υποδειγματικής άσκησης, αφού βέβαια προηγηθεί η διδασκαλία της απαιτούμενης θεωρίας. Μήπως όμως αυτό θα μπορούσε να προσεγγιστεί διαφορετικά? Είναι εφικτό να φτάσουμε στο στόχο μας από κάποιο άλλο δρόμο? Και κάπως έτσι παίρνεις την απόφαση και τους ευνηδιάζεις. Παιδιά, ανοίξτε το iPad, σελίδα 139, οικιακές παγίδες για παιδιά, και τους διαβάζεις ένα κείμενο που εισάγει τα παιδιά στην έννοια της έρευνας. Καταβαφτίζεις ερευνητές και τους αναθέτεις μια αποστολή δύσκολη αλλά τόσο ενδιαφέρουσα. Τους ζητάς να επιλέξουν οι ίδιοι το θέμα που θα ερευνήσουν και βλέπεις 25 κεφάλια σκημένα στις ομάδες τους να αναρωτιούνται, να προτείνουν, να συζητούν. Στη δικιά μας περίπτωση δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Και με λίγη βέβαια καθοδήγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού, κατέληξαν οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών του Δημοτικού. 5 χρόνια δράσεων με το πρόγραμμα ενσώματος στο σχολείο μας έχουν βάλει ήδη το μικρόβιο της υγιεινής διατροφής. Όμως, πόση πραγματικά απήχηση έχει? Είναι μόνο θεωρία και ευσεβής πόθη σωστές διατροφικές συνήθειες σε αυτή την ηλικία ή πραγματικά έχει φέρει αποτελέσματα η προσπάθεια που γίνεται με τις δράσεις του ενσώματος τόσα χρόνια? Κάπως έτσι λοιπόν. Και για χάρη της διαθεματικής προσέγγισης του θέματος της διατροφής, οι μαθητές έγιναν ερευνητές στατιστικολόγοι. Εκπώνησαν ερωτηματολόγια με βάση τους κανονισμούς που διέπουν τις έρευνες, τα ψηφιοποίησαν για να τα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά οι συμμαθητές τους της 4ης, της 5ης και της 6ης Δημοτικού. Αφού συγκέντρωσαν τις απαντήσεις, άρχισε η αποδελτίωση, η απόδοση και η παρουσίασή τους μέσω στατιστικών διαγραμμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων. Έγιναν λογοτέχνες. Παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονταν την ώρα του μαθήματος των υπολογιστών, οι μαθητές διδάσκονταν κείμενα, αποσπάσματα λογοτεχνικών βιβλίων, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, αλλά διάβασαν και ολόκληρα βιβλία με θέμα την ευρική ανορεξία. Ήθελα μόνο να χωρέσω, τη Στέλλα Κάσταγλη, πώς να τρως χωρίς να σε τρώει, τη Ανίτα Νάικ. Έγιναν ποιητές. Συνέθεσαν τα δικά τους θρεπτικά ποίηματα με το βλέμμα στραμμένο στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Έγιναν σκηνοθέτες και ηθοποιοί. Δημιούργησαν ψηφιακά διαφημιστικά σποτ με συγκεκριμένη διάρκεια και σενάριο. Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής δραματοποίησαν ένα παιδικό βιβλίο, 5 σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο της Άννα Βερούλη και του Νίκου Μιχαλόπουλου. Ενώ άλλα έφτιαξαν χιουμοριστικά σκετσάκια για τα φρούτα και τα λαχανικά. Έγιναν τραγουδιστές τενόροι. Το πήγα λίγο μπροστά. Έγιναν τραγουδιστές τενόροι. Με τη συμβολή της θεατρολόγου του σχολείου μας, οπτικοποίησαν το γνωστό σε όλους μας «Μίλα μου για μίλα» μέσα από τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Έγιναν οικαστικοί, κατασκεύασαν αφίσες με μηνύματα που προέτρεπαν τους μαθητές τους σε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, αλλά και κολλάζ και έντυπες διαφημίσεις. Έγιναν μουσικοί. Στιχουργοί έντυσαν γνωστά τραγούδια με δικούς τους στίχους, τραγούδισαν για να παροτρύνουν τους μαθητές τους να τρέφονται πιο υγιεινά. Έγιναν χορευτές αθλητές. Χόρεψαν από παραδοσιακούς χορούς και το Μήλο μου κόκκινο μέχρι ζούμπα. Γυμνάστηκαν γιατί συνειδητοποίησαν ότι μόνο η σωστή διατροφή δεν είναι αρκετή για έναν υγιή οργανισμό. Έγιναν δημοσιογράφοι. Πήραν συνέντευξη από διατροφολόγο, από τον υπεύθυνο σύτησης του εστιατορίου του σχολείου μας, των κηλικίων του σχολείου μας, αλλά και από εμάς τους εκπαιδευτικούς. Έγιναν παρουσιαστές. Οι μαθητές μας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μαθαίνουν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους, ατομικές και ομαδικές, μπροστά σε κοινό, αναπτύσσοντας σταδιακά presentation skills. Αφού ρώτησαν λοιπόν τους συμμαθητές τους, τους γονείς, αλλά και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, πολύ λογικά όλη αυτή η δουλειά. Τι άλλο παρά να παρουσιαστεί σε όλους αυτούς. Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών,
Ολοκληρώθηκε το project για τη διατροφή. Οι μαθητές κατάφεραν να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύσουν τίποτα. Και θα μπορούσα να βάλω μια τελεία εδώ. Όμως έτσι δεν θα μαθαίνατε για το Γιάννη, που έχοντας δυσλεξία μπόρεσε μέσα από αυτή τη διαδικασία να προβληθεί, γιατί ήταν εξαιρετικός τραγουδιστής. Την Άννα, που γύρισε την καλύτερη διαφήμιση χρησιμοποιώντας το iPad και τα εργαλεία του και έτσι δεν χρειάστηκε να μιλήσει, κάτι που το αποφεύγει όσο μπορεί, γιατί θα φαινόταν το ψέδισμά της, το οποίο συχνά προκαλούσε τα σχόλια και τα πειράγματα των συμμαθητών της και ας έπαιρνε τους καλύτερους βαθμούς στην τάξη. Δεν θα μαθαίνατε για τον Βασίλη, που ξετρελάθηκε με τη στατιστική και πλέον ήθελε να καταγράφει στοιχεία για τα πάντα. Από τα πόσα γκολ έβαλαν στο διάστημα σε σχέση με τα σουτ που έκαναν, μέχρι το πόσες φορές έκανα παρατήρηση στον άτακτο Μάνο στα 45 λεπτά μαθήματος και να φτιάχνει πίτες και ραβδογράμματα. Δεν θα μαθαίνατε για την Αριάδνη, που ανέδειξε το ταλέντο της στην ηθοποιία μέσα από το θεατρικό δρόμενο, ενώ μέχρι τότε κανένας δεν πίστευε ότι είχε το θάρρος ούτε καν να μιλήσει δυνατά μέσα στην τάξη. Πόσο μάλλον να ανέβει στη σκηνή του θεάτρου και να είναι η πρωταγωνίστρια. Δεν θα μαθαίνατε για τον Αντρέα, που αναδείχθηκε σε πρώτη τάξη ως αρχηγό για την ομάδα του, στηρίζοντας και βοηθώντας τους υπόλοιπους, λύνοντας με υπευθυνότητα αλλά και ωριμότητα κάθε διαφωνία και βρίσκοντας λύσεις που ικανοποιούσαν όλους. Θα μπορούσα να σας αναφέρω κι άλλα τέτοια παραδείγματα, αλλά θεωρώ ότι θα σας κούραζα. Αυτό που νιώθω την ανάγκη να πειραστώ μαζί σας πριν τελειώσω, είναι ότι κάθε τέτοια προσπάθεια, κάθε τέτοια απόπειρα να γίνει το μάθημα αλλιώς, κάθε μικρή ή μεγάλη ανατροπή του αυστηρού και συχνά ανελαστικού αναλυτικού προγράμματος και του ισχύοντος εκπαιδευτικού κατεστημένου, μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Απαιτεί χρόνο, κόπο, προσωπική αλλαγή και επαναπροσδιορισμό πολλών ενιών που είναι λίγο πολύ δεδομένες στο μυαλό όλων μας. Απαιτεί πάνω απ' όλα θέληση και πίστη. Ένα δυνατό πιστεύω του καθενός από εμάς ότι το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο ξεκινάει από μια σχολική τάξη, από τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιαννακούρη.